κάθετα αντίθετος με την ανάπτυξη παράκτηνων αιωλικών πάρκων στον κόλπο της Ελούντας, εμφανίστηκε ο Νίκος Ξυλούρης στη διάρκεια συνάντησής του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, επισημένοντας τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην τουριστική περιοχή από την οπτική όχληση και όχι μόνο. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος εξέφρασε την αντίθεσή του για το μέγεθος του υπεράκτιου αιωλικού πάρκου αλλά και για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχές Natura στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η πρότασή μας ήταν όχι στον κόλπο της Ελούντας, ούτε καν οπτική επαφή. Δεύτερον, στις περιοχές Natura που υπάρχουν στην πρόταση του Υπουργείου δεν συμφωνούμε και εξαιρείται μετά την συζήτηση που είχαμε με το Υπουργείο. Οπότε όχι και στις περιοχές Natura. Όχι στις περιοχές Natura, σωστά. Μετά τις έντονες αντιρρήσεις περιφέρειας, δημάρχου, ξενοδόχων και άλλων φορέων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος άλλαξε το αρχικό σημείο χωροθέτησης δυτικότερα, υποστηρίζοντας ότι οι ανεμογεννήτριες δεν θα είναι ορατές από τα σημεία ενδιαφέροντος της Ελούντας. Τα νέα δεδομένα προκαλέσαν ικανοποίηση στον κύριο Ξυλούρη. Το αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι είναι θετικό για την περιφέρεια, με την έννοια ότι έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της περιφέρειας σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση. Αλλάζει λοιπόν η χωροθέτηση με πρόταση του Υπουργείου πια από τον αφορεσμένο δυτικά. Δυτικά από τον αφορεσμένο. Δεν μπαίνει καθόλου στον κόλπο της Ελούντας, δεν έχει οπτική επαφή καν από κανένα από τα ξενοδοχεία, από τις εγκαταστάσεις, από τα σπίτια, που όσο ψηλά και να ανεβούν στην Ελούντα, ναι, τα υφιστάμενα εννοώ, δεν έχει καμία οπτική επαφή. Αυτό έδειξε το φωτορεαλιστικό σχέδιο. Και το τρίτο, μικραίνει το μέγεθος της πρότασης που έκανε το Υπουργείο σε ό,τι αφορά την ισχύ που σκοπεύει να εγκαταστήσει. Αντιθέτως, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέφρασε τις ενστάσεις του σε σχέση με τη χωροθέτηση των πλωτών αιωλικών πάρκων, λέγοντας ότι οι ανεμογεννήτριες θα φαίνονται από τη δυτική πλευρά σε μήλατο και σύση, επιβαρύνοντας το παράκτιο μέτωπο. Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης υποστήριξε ότι η ανάπτυξή του σε μικρό σχετικά βάθος από την ακτογραμμή καθιστά την όχληση δυσβάσαχτη και ότι παραμένουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα όχλησης και για τον κόλπο του Μυραμπέλου. Όπως εκτιμά ο κ. Ξυλούρης, το επίμαχο ζήτημα θα τεθεί επιτάπητος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το επόμενο τρίμηνο. Θα σας μεταφέρω αυτό που λέει ο κ. Χυλακάκης. Φανταστείτε, λέει, ένα καράβι με ένα τεράστιο ιστό, την ανεμογεννήτρια, και να είναι αγκυρωμένο σε αυτή την περιοχή. Τέτοια μεγάλα έργα θα γίνουν. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι συνηθισμένο.